Καλό μεσημέρι, Ζήνα. Δεν ξεκίνησε καλά η εβδομάδα για τους κατοίκους της Μυκόνου, καθώς σήμερα το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 6 το ξημέρωμα, ένας άβας ελληνικής καταγωγής 33 ετών πυροβόλησε έξω από μπαρ όπου διασκέδαζε όλο το βράδυ έναν 33χρονο αλλοδαπάνδρα αλβανικής καταγωγής. Είχε προηγηθεί μέσα στο ίδιο μαγαζί, διασκέδασαν και το θύμα και ο θήτης. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες από άτομα τα οποία βρίσκονταν στο κατάστημα όλο το βράδυ, υπήρχε μια διαμάχη μεταξύ των δύο ανδρών για μια γυναίκα. Μια γυναίκα την οποία φέρεται να ήθελε και ο ένας και ο άλλος, και μάλιστα όπως λένε οι πρώτες μαρτυρίες των αστυνομικών, των θαμώνων στους αστυνομικούς, ότι ο Έλληνας ήταν αρκετά επιθετικός και έλεγε στον 34χρονο να μην την ενοχλεί. Δημιουργήθηκε επεισόδιο κάποια στιγμή γύρω στις 5 το πρωί. Έφυγε ο Έλληνας μετά από την παρότρινση των θαμώνων του καταστήματος. Πήγε στο σπίτι του, πήρε μια καραμπίνα που είχε, γύρισε έξω από το μπαρ στη Μύκονο. Περίμενε το θύμα του. Μόλις αυτός βγήκε έξω, τον πυροβόλησε δύο φορές με την κυνηγητική καραμπίνα. Τον έχει πετύχει στο κεφάλι, τα σκάλια τον έχουν πετύχει στο κεφάλι. Φυσικά ο άνθρωπος κατέληξε ακαριαία, ενώ ο δράστης έφυγε από το σημείο. Περίπου μισή ώρα αργότερα κατάφερε και έφτασε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα της Μυκόνου, όπου και παραδόθηκε. Βέβαια, να σας πω, Ζήνα, ότι ο άνθρωπος αυτός είναι σε τραγική κατάσταση, δεν έχει συνέλθει ακόμα από το πιωτό, είναι μεθυσμένος, μου λέγανε αστυνομικοί χαρακτηριστικά, όσο δεν πάει. Φαίνεται ότι έχει πιει τουλάχιστον ένα μπουκάλι αλκοόλ κατά τη διάρκεια της νύχτας μόνος του. Περιμένουν να συνέλθει, του δίνουν νερό και αν έχει πει μόνο ένα. Να δώσει μια... Καλά θα είναι. Καλά είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αυτό... Για να δούμε, Γιώργο μου, εδώ είμαστε, το παρακολουθούμε. Προσπαθούμε να έχουμε και περισσότερα στοιχεία. Το γνωρίζεις. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν.